Η υπόθεση του Κολονού με θύμα μια 12χρονη μαθήτρια, την οποία βίαζε και εξέδιδε ο 53χρονος Ηλίας Μίχος, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση παιδεραστών και εκπόρνευσης παιδιών, με βασικό οργανωτήτων κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας Ηλία Μίχο και με συμμετοχή, όπως όλα δείχνουν, ακόμα και της ίδιας της μητέρας της 12χρονης, την οποία την καίνε τα ίδια τα μηνύματα της χώρης της προς υποψηφίους πελάτες που έγραφε «Τα λεφτά στη μάνα μου». Οι τέσσερις όμως που έχουν συλληφθεί δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν άλλοι πολύ πιο σημαντικοί από πίσω. Κάποιοι καταστρέφουν και αλλοιώνουν στοιχεία και στείλουν επιχείρηση συγκάλυψη, όπως λένε πολλοί μάρτυρες, στη φρικιαστική υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης παιδοβιαστών που είχε στήσει ο κομματάρχης της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας Μίχος. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι λαϊκά τραγούδια αντί για βίντεο και φωτογραφίες και ονόματα βρέθηκαν στο στικάκι της Προέδρου των Εκδιδομένων Γυναικών Ελλάδας, Κωνσταντίνας Καρατζιώτη. Για το 12χρονο κορίτσι, κέριο ρόλο έπαιζε η μητέρα του, η οποία οδηγήθηκε στη φυλακή, αρνούμενη την κατηγορία της μαστροπίας σε βάρος του ίδιου της του παιδιού, την οποία και της απήγγειλαν οι αρχές.